Εμείς που έχουμε ένα παιδί θετό και ένα παιδί βιολογικό, έχουμε να σου πούμε ότι αυτά είναι μόνο λέξεις. Παιδιά, υπάρχει και αυτή η διέξοδος, αυτή η πορεία μπορείτε να ακολουθήσετε. Εγώ που έχω γεννήσει ένα παιδί και το θυλάζω μέχρι και σήμερα, έχω να σας πω ότι το συναίσθημα δεν αλλάζει. Είναι το ίδιο έντονο, το ίδιο σπουδαίο, το ίδιο σημαντικό. Μην διστάζετε. Είναι η Τόνια και ο Γιάννης. Ένα νεαρό ζευγάρι που αγαπά τους ανθρώπους χωρίς αστερίσκους και ερωτηματικά. Και το απέδειξαν όταν αποφάσισαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους υιοθετώντας ένα παιδί από την Αφρική. Ήταν κάτι το οποίο το ονειρευόμουν από όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί. Όταν καθυστέρησε, λοιπόν, καθυστέρησε μέσα σε εισαγωγικά να έρθει ένα βιολογικό παιδί. Και είχαμε κάνει έτσι κάποιες προσπάθειες, οι οποίες όμως δεν μας τέριαξαν, δεν μας άρεσαν, δεν μας άρεσε αυτή η διαδικασία. Έτσι έπιασα το Γιάννη και το συζήτησα και του λέω, δεν πάμε να υιοθετήσουμε. Τι δικό μας, τι ένα παιδί δικό μας. Είχατε σπίτι παλιό στην Ουγκάντα? Ναι. Και τώρα έχετε ένα ωραίο σπίτι? Ναι. Και είσαι ευτυχισμένος? Η Ελλάδα στην Αφρική έχει αυτή την περίοδο διακρατικές σχέσεις στο κομμάτι των υιοθεσιών με την Ουγκάντα. Σίγουρα θέλαμε ένα έγχρωμο παιδί. Αυτό το μόνο σίγουρο. Και αυτό γιατί εμένα προσωπικά τουλάχιστον και πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει με την Τόνια, με εκφράζει το γεγονός ότι εκεί υπάρχει τρομερή ανάγκη. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη. Γραφειοκρατία και απόσταση έκαναν τα πράγματα δύσκολα. Όμως τα παιδιά ήταν αποφασισμένα και τίποτα. Ούτε καν η είδηση πως η Τόνια ήταν έγκυος δεν τους πτώησε. Το παιδί μου με περίμενε κάτω. Ούτε στο παραμικρό μπήκε στο μυαλό μας να πούμε ότι αναβάλουμε τη διαδικασία ή τη διακόπτουμε. Είπαμε ότι ο Άθας είναι το πρώτο μας παιδί, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και με το καλό να έρθει και ο δεύτερος. Ή η δεύτερη. Τελικά ήρθε ο δεύτερος. Πάλι. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε μια διακρατική υιοθεσία δεν έχουν καμία διαφορά από εκείνες που ακολουθούνται σε μια υιοθεσία που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Απλά ο δικός μας ο φάκελος μπαίνει μετά σε μια διαδικασία μεταφράσεων, περνάει από την πρόξενο και έπειτα πηγαίνει κάτω στη χώρα, στους δικηγόρους που αναλαμβάνουν την δική μας υπόθεση. Ένα σχολείο. Αλήθεια? Σε ποια τάξη? Ο Άθωνας, ένα μωρό μόλις λίγων ημερών, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι. Αυτή η ιστορία είναι πολύ συνηθισμένη για τα παιδιά εκεί. Ο μικρός Άθωνας έγινε το πρώτο τους παιδί για να ακολουθήσει λίγους μήνες μετά ο Ορφέας. Ίσως, υποθέτω, τώρα κάνω υποθέσεις κι εγώ, επειδή ένα χρόνο ήταν με πολλά παιδάκια στον ίδιο χώρο, βλέπω στο χαρακτήρα του Άθωνα ότι του αρέσει να φροντίζει τους φίλους του. Να σου δώσω αυτό, θες νερό, μη κλαις, δηλαδή του αρέσει αυτό το πράγμα στα παιδάκια τα οποία είναι στον περιγύρο μας και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισε και τον αδελφό του. Οι διακρατικές υιοθεσίες δεν είναι κάτι νέο. Τα παλιότερα χρόνια οι Έλληνες προσέτρεχαν στις Βαλκανικές χώρες. Τα τελευταία χρόνια ο δρόμος έχει ανοίξει και για την Αφρική. Μόνο που οι αριθμοί αποτυπώνουν το φόβο, ίσως και τα στερεότυπα. Τα παιδιά θα τα βρίσκουν εκείνη και τα ταιριάζουν με τα ζευγάρια τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν τον Άθωνα ήταν ο τυχερός μας και ελπίζω να ήμασταν και εμείς το τυχερό του. Ο Άθωνας είναι ένα από τα ελάχιστα εγκαταλελειμμένα τυχερά παιδιά της Αφρικής. Η Τόνια, ο Γιάννης, ο Ορφέας και οι συγγενείς και οι φίλοι τους άνοιξαν την καρδιά τους και την αγκαλιά τους και τον έκλεισαν μέσα. Όμως εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν είναι το ίδιο τυχερά. Τι λέτε, μήπως έχει έρθει η ώρα να ανοίξουν οι δρόμοι, να φωτίσουν τα μυαλά, να ζεσταθούν οι καρδιές? Πώς είναι να μεγαλώνεις ένα έγχρωμο παιδί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα? Ναι, αρχικά είναι μαύρο. Και δεν τρεπόμαστε να το λέμε, όχι εμείς, κανένας. Είναι μαύρο όπως και εμείς είμαστε άσπροι. Τόσο απλό. Μέχρι στιγμής, επειδή ο Άθωνας είναι ένας μικρούλης, γλυκούλης, κοινωνικός, έχει όλο αυτό το ταπεραμέντο που καταλάβατε ότι έχει, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε εμείς να μιλήσουμε για ρατσισμό. Σίγουρα δεν θα είναι αργότερα έτσι. Σε καμία περίπτωση. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή κάνουν αυτό το σχόλιο για τον Άθωνα, αν θα τον δουν έναν έφηβο 17 χρονών, ίσως ένα 70, δεν ξέρω τι ύψος θα έχει, ίσως να μην το δουν με την ίδια διάθεση. Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ!
Θα συμβουλεύατε τους γονείς, τους υποψήφιους ενδεχόμενα ανθρώπους που μας κοιτάνε, μας βλέπουν αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν σε μια τέτοια υιοθεσία? Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτή τη συνέντευξη είναι αυτός.